Ένα ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφει η ετήσια έκθεση του ΙΜΕ για το 2023, η οποία επισημαίνει ότι το 87,3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πιστεύει πως ολιγοπόλια ελέγχουν μεγάλο μέρος της αγοράς και διαμορφώνουν τις τιμές. Συγκεκριμένα, 9 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θεωρούν ότι υπάρχουν ολιγοπόλια που διαμορφώνουν τις τιμές επηρεάζοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Πέρα από τις ανησυχίες για τα καρτέλη, η έκθεση καταδεικνύει ότι το 83,8% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτιμά πως οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση δεν έχουν βοηθήσει στην πρόθεση του υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό το κλίμα εντείνεται από τα δεδομένα της ερεύνας του Ευρωβαρόμετρου του 2022, όπου το 93% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκρίνεται την καταπολέμηση τον καρτέλ ως σημαντικό μέτρο για τη βελτίωση του ανταγωνισμού. Η ερεύνα του emeges αποκαλύπτει ότι το λειτουργικό κόστος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατά 20,8%. Το κόστος προμήθειας πρώτων και εμπορευμάτων κατά 19,5%. Το κόστος καυσίμων οχημάτων κατά 17,3%. Και το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων κατά 7,9%. Επιπλέον, το 25,5% των πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητα και έχει μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα, ενώ το 25,1% δηλώνει ότι διαθέτει ρευστότητα μόλις για ένα μήνα. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ακρίβεια και τα καρτέλ στι τιμέ δημιουργούν ένα πιεστικό περιβάλλον για τι μικρέ επιχειρήσει, με αποτέλεσμα την ανάγκη για άμεσε παρεμβάσει και στήριξη από την πολιτεία για την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωση τη κατάσταση.